πως ένα φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα, ο οποίος διοργανώνεται από το Δήμο Ηρακλείου στο Παγκρίτιο Στάδιο αύριο Μεγάλη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα. Καλημερίζω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο κύριο Γιάννη Τσαπάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Δουλγεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας. Να πούμε ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του κοινωνικού χαρακτήρα της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού ένας αγώνας φιλανθρωπικός μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων, Περιφερειακών Συμβούλων και Βουλευτών του Νομού Ηρακλείου με αντίπαλους τους δημοσιογράφους. Θα γίνει επίσης στο ημίχρονο του αγώνα ένας αγώνας 100 μέτρων για τις γυναίκες που είναι στα πολιτικά δρόμενα και τις γυναίκες δημοσιογράφους. Οπότε βλέπω να σας δηλώνω, Δεν ξέρω, λόγω ηλικίας δεν ξέρω αν μπορώ να τρέξω. Να περπατήσω, ναι, να τρέξω όχι. Ο αθλητισμός είναι για όλες τις ηλικίες. Και όταν πρόκειται για τέτοιου είδους χαρακτήρα αγώνα, νομίζω ότι θα είστε εκεί. Πού είναι τα χρήματα αυτά που πάνε, δεν το συζητάμε σαφέστατα. Πού πάνε αυτά τα χρήματα? Τα χρήματα είναι για το σωματείο Στόχος. Είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Να πούμε το εξής για να μην μπερδευτούμε. Δεν υπάρχει τιμή εισιτηρίου. Είναι ελεύθερη η είσοδος. Αλλά όλοι όσοι επιθυμούν κάτι να προσφέρουν για την χρηματική ενίσχυση της Πανελλήνιας Εταιρείας Πρόληψης για τον Καρκίνο Στόχος Πρόληψη μπορούν μέσα στο ειδικό κουτί να... έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Θα υπάρχει ένα κουτί όπου θα μπορεί ο καθένας να δώσει ό,τι χρήματα θέλει. Μάλιστα. Λοιπόν, αύριο το απόγευμα στις 7 στο Παγκρίτιο Στάδιο, με την ευχή το Παγκρίτιο Στάδιο να έχει αρκετό κόσμο αύριο Μεγάλη Τετάρτη, έτσι ώστε να ενισχυθεί αυτή η δραστηριότητα. Άλλωστε, ξέρετε κύριε Πετσαπάκη, το εξής, μιλώντας και με διάφορους φορείς, συλλόγους, συλλογικότητας, αυτό το οποίο αποδεικνύεται και ξέρετε αυξάνεται η δυναμική του κάθε μέρα που περνάει, είναι ότι τελικά είτε τον εθελοντισμό, είτε την προσφορά, είτε τα δώρα ζωής, τα πραγματικά δώρα ζωής, η κριτική τελικά τα έχουμε μέσα στο πετσί μας. Ναι, νομίζω έτσι είναι όπως τα λέτε. Νομίζω ότι και ο αγώνας αυτός θα ήθελα να τον καθιερώσουμε κάθε χρόνο, θα το πω και αύριο όταν μαζευτούμε όλοι, να γίνεται έτσι πριν το Πάσχα, τη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Τρίτη, να γίνεται αυτός ο αγώνας. Πάντα με για βοήθεια στους ανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Αυτό είναι και το μεγάλο, το ζητούμενο και το στοίχημα. Σας ευχαριστώ κύριε Αντιδημαρχέ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.